Στην απόκτηση τριών ηλεκτροκίνητων οχημάτων που θα φορτίζονται με τον ήλιο και θα κυκλοφορούν το επόμενο διάστημα στην πόλη, προχώρησε ο Δήμος Κοζάνης. Όπως ανακοίνωσε σχετικά ο Δήμαρχος Λευτέρης Ιωαννίδης στο πλαίσιο της ημέρας Eco-Driving και κυκλοφοριακής αγωγής που έγινε σήμερα το πρωί στην κεντρική πλατεία Κοζάνης για μικρούς μαθητές, ο Δήμος συμμετέχει στο πρόγραμμα θεωρώντας ότι η ηλεκτροκίνηση στο μέλλον θα προκαλέσει μια μικρή επανάσταση στην κινητικότητα. Η εβδομάδα κινητικότητας εξελίσσεται στο Δήμο και η εν λόγω εκδήλωση έχει να κάνει με το πώς μπορούν να μετακινούνται στην πόλη μικροί μαθητές, με το Δήμαρχο να τονίζει πως η κυκλοφοριακή αγωγή είναι ζήτημα παιδείας, κουλτούρας, πολιτισμού, ζήτημα αλληλοσεβασμού του ενός των άλλων. Εβδομάδα κινητικότητας και η κινητικότητα εξελίσσεται εβδομάδα στο Δήμο Κοζάνης, νομίζω με αρκετά σημαντικές εκδηλώσεις. Αυτή η εκδήλωση σημερινή έχει να κάνει με το πώς οι μικροί μαθητές, πώς οι νέοι πολίτες θα μάθουν να κινούνται στις πόλεις. Η Δημοτική Αστυνομία μέσα από την προσπάθεια που κάνει, πέρα από τις όλες τις υπόλοιπες τις ευθύνες και αρμοδιότητες, έχει και αυτή την αρμοδιότητα του ελέγχου και της διαπαιδαγώγησης των νέων μαθητών και των νέων πολιτών. Νομίζω μια πολύ ωραία και σημαντική εκδήλωση στην πλατεία της πόλης. Θα έρθουν τα σχολεία, θα ενημερωθούν, θα μάθουν. Είναι ζήτημα παιδείας, είναι ζήτημα πολιτισμού, είναι ζήτημα κουλτούρας, είναι ζήτημα αλληλοσεβασμού του ενός των άλλων. Και είναι μια γνώση η οποία θα πρέπει να μεταφέρεται στις νέες γενιές. Εγώ να δώσω συγχαρητήρια σε όλους που εργάστηκαν για την εβδομάδα κινητικότητας και ιδιαίτερα για την σημερινή εκδήλωση. Για την ηλεκτροκίνηση, ο Δήμος θα αποκτήσει 3 υπηρεσιακά οχήματα και στη συνεργασία με το ΤΕΙ θα στηθεί ένα σύστημα φόρτισης από τον ήλιο. Ζητούμενο είναι το πρόγραμμα να λειτουργήσει και πιλωτικά. Ο Δήμος μέχρι πριν από κάποια χρόνια συμμετείχε σε ένα πρόγραμμα ηλεκτροκίνησης σε συνεργασία με τη ΔΕΗ. Θεωρούμε ότι η ηλεκτροκίνηση στο μέλλον θα προκαλέσει μια μικρή επανάσταση στα ζητήματα της κινητικότητας και προκειμένου να προετοιμαστούμε και για αυτή την εξέλιξη αλλά και να δημιουργήσουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Προχωράμε στην, ήδη έχει βγει νομίζω διαγωνισμός στον αέρα, 3 οχήματα ηλεκτροκίνητα για τις ανάγκες του Δήμου, θα λειτουργήσουν υπηρεσιακά και συνεργασία με το ΤΕΙ θα στηθεί ένα υβριδικό σύστημα φόρτισης που θα αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια. Νομίζω ότι αυτό πέρα από τη χρηστική του αξία θα έχει και εκπαιδευτική αξία, με αυτό το στόχο το στείλουμε, γιατί τα ζητήματα της ηλεκτροκίνησης, επαναλαμβάνω, θα είναι σε πρώτη προτεραιότητα τα επόμενα χρόνια σε όλη την Ευρώπη. Ηλεκτροκίνητο όχημα του ΤΕΙ και τα ηλεκτροκίνητα ποδήλατα κυκλοφόρησαν το πρωί στην κεντρική πλατεία, η οποία διαμορφώθηκε σε πίστα. Όπως τονίσαν χαρακτηριστικά οι φοιτητές του ΤΕΙ που εμπλέκονται στο project, στόχος είναι η ηλεκτρική ενέργεια να μπει πιο ενεργά στη ζωή μας. Και σήμερα έχουμε έρθει εδώ πέρα με σκοπό να διαφημίσουμε την ηλεκτρική ενέργεια και το πώς αυτή συνεχώς μπαίνει στη ζωή μας. Με τα μέσα μεταφοράς, με το ποδήλατο, με το αυτοκίνητο, με όλα. Συγκεκριμένα για το αμάξι που κάνει το project το ΤΕΙ, είναι ένα πάρα πολύ καλό project για την κοινωνία, να δει ο κόσμος να γνωρίσει την ηλεκτροκίνηση, να γνωρίσει τα ωφέλη για το περιβάλλον, για την οικονομία και για τον εαυτό του. Είναι γενικά ένα πάρα πολύ ωραίο project. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει αυτονομία 100 με 150 χιλιόμετρα και αυτό ισοδυναμεί σε 1 με 2 ευρώ χρέωση. Δηλαδή είναι πολύ οικονομικό. Η φόρτισή του είναι περίπου στις 6 ώρες, αλλά υπάρχουν καινούργιες καινοτομίες μπαταρίες που γίνονται και πιο γρήγορα. Στη δράση συμμετείχαν μαθητές σχολείων, στους οποίους έγιναν μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής από δημοτικούς αστυνόμους, με τον κόσμο να υποδέχεται με ενδιαφέρον τα μαθήματα, όσο και την παρουσίαση των ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ ρωτούσε σχετικά με την ηλεκτροκίνηση.